Με ρυθμούς χελώνας προχωρούν και οι κατεδαφίσεις στις σεισμόπληκτες περιοχές του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, με συνέπεια να εντείνονται τα προβλήματα σε σπίτια που γυτνιάζουν με επικίνδυνα τιμωροπακτήρια. Όπως η περίπτωση σπιτιού στον οικισμό Κάτω Πουλιά, όπου διαμένουν δύο αδέλφια και η ανάπηρη μητέρα τους. Η κυρία Κική μας περιέγραψε την πολύμινη ταλαιπωρία της, αλλά και τους κινδύνους που ελοχεύουν στην οικία τους από τα επικίνδυνα τιμωροπακτήρια. 25 μήνες μετά από τον καταστροφικό σεισμό και 15 μήνες προσπαθειών προς την ΙΔΟΜ Καστελίου, πολεοδομία δηλαδή, και την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, το σπίτι μου όχι μόνο δεν έχει επισκευαστεί, αλλά κινδυνεύει ακόμα περισσότερο. Από την έξω μεριά όμως, που ήταν ξένη ιδιοκτησία, ο τείχος έχει μείνει ακάλυπτος. Πάνω σε αυτήν την ιδιοκτησία έχουν υποχωρήσει άλλα δύο κτίσματα. Φοβάμαι ότι σε λίγο θα ανοίξει ο τείχος μου, θα γίνει διαμπερδέσεις και μετά δεν θα σώζεται. Το σπίτι της οικογένειας μπορεί να άντεξε από τον ισχυρό σεισμό των 6 Ρίχτερ, όμως αυτό πλέον κινδυνεύει από διπλανά ετοιμωροπακτήρια, ενώ στην περίπτωση που χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος, τότε ο τείχος δεν θα επισκευάζεται. Παρ' όλα αυτά και παρά τις εκκλήσεις μου προς την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Μινώας Πεδιάδος, δεν βρήκα την ανταπόκριση που περίμενα. Εγώ παρακαλούσα θερμά όλο το καλοκαίρι την τεχνική υπηρεσία που ήταν αρμόδια να απομακρύνει όλα αυτά τα κτίσματα. Παρ' όλα αυτά μου απαντούσαν ότι προηγούνται πιο πυκνοκατοικισμένοι οι οικισμοί και σιγά μην έρθουμε στις κάτω πουλιές για ένα σπίτι. Μόνο εσείς περνάτε από εδώ, μόνο εσείς μένετε. Και η Επιτροπή Επικινδύνωσης Ατιμόρροπων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας διαπίστωσε ότι υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για υφιστάμενο κίνδυνο των περιοίκων και της ασφάλειας του επίμαχου κτηρίου. Έχει έρθει τριμελής Επιτροπή Ατιμόρροπων επικινδύνων κτημάτων και έχουμε πόρισμα εδώ και ένα μήνα, πλέον του ενός μήνα δηλαδή. Το πόρισμα τι? Ότι πρέπει να απομακρυνθούν άμεσα. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχουν δρομολογηθεί σχετικές διαδικασίες κατεδάφισης, ενώ οι καιρικές συνθήκες επιδεινώνουν το πρόβλημα. Συνέπεια, η οικογένεια να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου με στόχο να προχωρήσουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις από τη Δημοτική Αρχή. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να προλάβουμε να μην καταρρεύσει ο τείχος. Όλο αυτό τον καιρό εισέπραξα μια περιφρόνηση, μια απαξίωση για το χωριό μας και τους κατοίκους μας. Οι άλλοι είχαν προτεραιότητα, εμείς όχι. Αυτό μου απαντούσαν. Δεν έχουμε άλλο σπίτι, αυτό έχουμε. Ο τείχος κοντεύει να καταρρεύσει. Και πείτε μου τώρα, μέσα στο χειμώνα, τι εργασίες θα γίνουνε.